Και ο τέταρτος διαιτητής είναι Μακεδόνας, ο Κωνσταντίνος Γαλάτσος. Βλέπετε εδώ τις δύο ομάδες. Η ομάδα της Καλονής βέβαια δεν αρκείται απλά στο να πάρει τη νίκη για να μπορέσει να συμμετάσχει στα play-off. Θα έχει αυτιά προς τα ψαχνά εκτουθήσει την Καλυθέα, τον Πλατανιά και την Παναχαϊκή στα play-off ανόδου. Εκτός από την Καλονή βέβαια, κάποιες πιθανότητες έχει και ο Πανσεραϊκός. Θα μιλήσουμε για τα σενάρια σε λίγο. Πρώτα θα πάμε στον αγωνιστικό χώρο και στον Αποστόλη Πάνο για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Αποστόλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Τιμωρημένος είναι και ο Καρακώστας, ο στόπερ και ο μπακ. Ο Χατζόπουλος, οι οποίοι επίσης γνώρισαν την. Νικός Αστέρας και Διαγόρας είναι καταδικασμένοι. Τρίτη ομάδα θα είναι μία εκ των αγροτικό. Επέστρεψε στον Όφη την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 και φέτος επέστρεψε στους πάγκους για τον Πλατανιά. Ο Λοζίνο εκτελεί το φάουλ, η κεφαλιά από τον Τράουρε. Την μία να βρει τον Μανούσο. Αυτός προσπαθεί να διευρύνει τη συνεργασία του με τον Ντοσάντος. Στο γύρισμα το πλασέ από τον Μανουσάκη. Λοζίνιο, απίστευτη ευκαιρία για την Καλονή. Η μπάλα θα βρει στο δοκάρι και απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Κοιτάξτε εδώ τη φάση διαρκείας. Με τον Ντοσάντος να γυρίζει. Οι κόντρες με τον Μανούσο. Λοζίνιο θα πάρει την μπάλα. Πλασάρει, αλλά δίνει αρκετό ύψος. Η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Οι κόντρες μέσα στην περιοχή. Το γέμισμα του Μαρσέλο για τον Ντοσάντος. Τος θα κάνει το κοντρόλ και θα πέσει μέσα στην περιοχή. Έχουμε πέναλτι για την Καλονή στο 37ο λεπτό. Και αποβολή στον Παλιγιώργο. Ο διαιτητής θεωρεί ότι ο παίκτης της Καλονής βρίσκεται σε προφανή θέση για γκολ. Εδώ τον Παλιγιώργο θα πέσει με δύναμη στον Ντοσάντος, η ανατροπή. Ο Λεωζίνιο απέναντι στον Παπαδόπουλο. Ο Βραζιλιάνος εκτελεί. Δοκάρι και γκολ. Η Καλονή προηγείται με 1-0. Ο Λεωζίνιο που πριν από 6 λεπτά είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ για την Καλονή. Ο Λεωζίνιο εκτελεί. Στην μία πλευρά ο Παπαδόπουλος, στην άλλη μπάλα. Προηγούνται αυτά πλέον με 2-1 της ομάδας της Αθήνας. Ο Δημήτρης έβαλε το πόδι του, ο Σουλογάνης κάλυψε τη γωνία του με τον Μανουσάκη. Επιμένει Καλονή με το σού του Μανούσου, θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Παπαδόπουλος στην πρώτη καλή στιγμή. Του Φωκικού με την Λάρισα, του Βίζαντα Μεγάρων με την Παναχαϊκή και του Πανσερακού με τη Βέρεια. Και εδώ Λοζίνο χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Το γέμισμα από τον Μανουσάκη, κεφαλιά από τον Ασλίδη, θα μπλοκάρει ο Σουλογάνης. Δημήτρης για τον Γκονζάλες, Μαραγκουδάκης, θα του κλέψει την μπάλα ο Λοζίνιο, το shoot, out! Ο οποίος θα κάνει πάσα τελικά στον Ασλίδη και αυτός θα ανοίξει για τον Μαρτσάκη. Αντεπίθεση για τον Πλατανιά, ο Μίτσης θα σταματήσει τον Μαρτσάκη και η μπάλα θα καταλήξει out. Το άνοιγμα για τον Μίτσι που θα περάσει ωραία από τον Μανουσάκη. Σέντρα από τον Μίτσι για τον Ζουρούδη που βάζει την προβολή. Μπάλα όμως θα πάρει ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου. Και να λάβουμε υπόψη μας και τον κορυφαίο όλων που βρίσκεται στο Μάλεμε. Μάλιστα έχει δώσει και συνέντευξη στην εκπομπή μας. Να δούμε όμως εδώ τη φάση για τον Πλατανιά. Ένα καλό σουτ από τον Γκονζάλες. Μέσα ξαναβλέπετε την προσπάθεια του Αργεντινού. Ακριβώς όπως λέει ο Αποστόλης Πάνος. Και ένα γκολ φτάνει για την Καλονή. Το σούτ από τον Μαρσέλο, η μπάλα θα βρει νέο κόρνερ. Και ολοκληρώνεται το παιχνίδι στην Καλονή, όπου η ομάδα της Λέσβου παίρνει το εισιτήριο για τα play-off, καθώς κερδίζει με 1-0. Φτάνει στους 57 βαθμούς, όσους και ο Πανσεραϊκός που προηγείται με 1-0 της Βέρειας, αφήνουν τον Πιερικό στην 8η θέση, αλλά σε ισοβαθμία Καλονής με Πανσεραϊκό, την πρόκριση την παίρνει η Καλονή. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια για τα play-off. Πάμε όμως πρώτα απ' όλα στον Αποστόλη Πάνο που